Πες καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, μετά από πάρα πολλά μηνύματα και σχόλια που κάνετε στα Q&A βίντεο από κάτω κτλ., κάποια από αυτά είναι πολύ ωραία και σηκώνουν ένα ολόκληρο επεισόδιο για να απαντήσουμε σε αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε για να απαντήσουμε ουσιαστικά σε ένα σχόλιο και μια απορία που έχετε αρκετοί από εσάς και το έχετε στείλει είτε με μήνυμα είτε με σχόλιο. Έτσι λοιπόν, έφερα εδώ τον Άκη για να τον ρωτήσω κι εγώ, όπως ρωτάτε και σε εμάς, τι κοιτάμε όταν πρόκειται να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ανοίγουμε δηλαδή το CarGR εκεί πέρα και ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο, βρίσκουμε το πιο φθηνό συνήθως και πάμε και το αγοράζουμε, με αποτέλεσμα τον υστέρων να μας τυχήσει πολύ περισσότερο από το να παίρναμε ένα που ήταν σε λίγο πιο μεγάλη τιμή. Γι' αυτό πάμε να μας εξηγήσει ο Άκης τι πρέπει να κοιτάξουμε όταν πάμε να αγοράσουμε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για να μην πληρώσουμε όσο γίνεται τα μαλλιά της κεφαλής μας αργότερα. Ακριβώς. Η ιστορία μου ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, το 2002. Θα ξεκινήσει το βίντεο με προσωπική εμπειρία πρώτα. Ναι, προσωπική εμπειρία πρώτα, ναι. Το πρώτο αυτοκίνητο που πήγα, είδα ο ίδιος και έδωσα το OK εκείνη τη φορά στον πατέρα μου για να το πάρουμε, το 2002 συγκεκριμένα, ήταν ένα Ford Sierra Cosworth τετρακίνητο, που εν ολίγης καλά τα κατάφερα, λίγα προβλήματα έβγαλε, είναι η αλήθεια, και ήταν ακριβώς όπως το περιμέναμε. Από εκεί και ύστερα υπήρξαν πάρα πολλά αυτοκίνητα που έχω δει, είτε για μένα, είτε για φίλους, είτε για συνεργάτες, μιας και πλέον το κάνω και ως δουλειά αυτό, δηλαδή φέρνω αυτοκίνητα για πολλούς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν πάτε να δείτε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να έχετε το μυαλό σας και τα μάτια σας εκεί. Έχουν τύχει πάρα πολλές φορές που έχει φύγει αυτοκίνητο από μάντρα και δεν έχει φτάσει καν στον προορισμό του, έχει μείνει στον δρόμο από πολύ σοβαρές ζημιές και έχει κοστίσει πολύ περισσότερο από το ακριβότερο που υπήρχε τότε μέσα στις αγγελίες και οι ιδιοκτήτες δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι. Γι' αυτό και πλέον πιστεύονται δύσκολα στο να αγοράσουμε μεταχειρισμένο από κάποιον. Λοιπόν, φτάνουμε σε ένα αυτοκίνητο, το έχουμε βρει, το έχουμε διαλέξει, είναι στα γούστα μας και στα μέτρα μας. Ερχόμαστε στην πρώτη επαφή. Το πρώτο που θα κοιτάξουμε είναι να μην υπάρχουν ανάλογα και τη τεχνολογία είναι βέβαια. Και συνήθως αν είναι από βόρειες χώρες όπως είναι η Γερμανία, π.χ. η Αγγλία, εκεί συνήθως τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει τη δεκαετία έχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα με το σασί τους. Σαπίζει δηλαδή, σκουριάζει, όπως ξέρεις και εσύ. Περισσότερο από ότι εδώ. Περισσότερο από ότι εδώ πέρα, ναι. Για ποιο λόγο? Γιατί χρησιμοποιούν συνήθως περισσότερο αλάτι και έχουν το μεγαλύτερο χρόνο του έτους σε σχέση με εμάς υγρό στοιχείο, νερό. Και χιόνια. Είναι... Και χιόνια και όλα αυτά, ναι. Που είναι... Άρα προσέχουμε στα αυτοκίνητα εισαγωγής το σασί από κάτω να μην έχει σαπίλες. Ακριβώς. Και όχι μόνο στα εισαγωγής και αυτά που βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί πολύ πιθανό να είναι και αυτά εισαγωγής μερικά χρόνια πριν και να έχει προχωρήσει η διάβρωσή τους επίμαχα σημεία. Συγκεκριμένα πρέπει να κοιτάξουμε τους μπροστά και πίσω θόλους εσωτερικά. Δηλαδή, όπως κοιτάμε τον τροχό από μέσα, να δούμε αν είναι καθαρό όσο γίνεται. Τις ραφές των θόλων και στο πίσω μέρος, εκεί που στηρίζονται οι αναρτήσεις δηλαδή, αλλά και στο μπροστά, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά σημεία. Και πολύ απλά να σκύψουμε από κάτω το κεφάλι μας, χωρίς να φοβηθούμε ότι θα λερωθούμε, και να δούμε αν το σασί του αυτοκινήτου, δηλαδή στην άκρη προς τα έξω και προς τα μέσα, είναι καθαρό και δεν έχει διαβρώσεις από σκουριά. Το να έχει λίγη σκουριά δεν είναι πρόβλημα. Το να, να λείπουν κομμάτια όμως. Σε συγκεκριμένα σημεία αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαδικασία για να εξαλειφθεί. Θα πρέπει να βάσει λαμαρινά δηλαδή, γιατί με τα χρόνια θα προχωρήσει και μπορεί να προκαλέσει και ζημιές. Αν έχετε και σκοπό να μπείτε στην πίστα και είναι σάπιο το αυτοκίνητο, καλύτερα να μην το πάρετε, γιατί με ένα δυνατό χτύπημα σίγουρα θα προχωρήσει το σημείο που θα βρει ζόρι, μιας και όταν σαπίζει, μειώνει την ίσχυσή του. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κοιτάξει, το πιο σημαντικό σε ένα αυτοκίνητο. Με το θέμα του ατρακάριστου, τι γίνεται? Ακριβώς, γιατί όλα είναι ατρακάριστα. Γιατί όλα είναι ατρακάριστα, γιατί σχεδόν κανένα δεν είναι ατρακάριστο. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει ένα προφυλακτήρα, ένα φτερό, μία πόρτα, ένα μπαμπρίζ, κάτι έχει αλλάξει τέλος πάντων, ένας καθρέφτης. Το θέμα είναι, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να έχει αλλάχτεί ένα φτερό και να δείτε ότι το φτερό είναι βαμμένο. Αλλά να κοιτάξετε στα σημεία του αυτοκινήτου, τα βασικά σημεία του αυτοκινήτου, στις κολόνες του αυτοκινήτου δηλαδή. Στο πίσω μέρος θα βγάλετε τα πετσαρία του αυτοκινήτου, θα τη σηκώσετε, δηλαδή το σημείο που είναι η ρεζέρβα, και θα κοιτάξετε αν τα δοκάρια του είναι καθαρά και είναι απολύτως ευθεία, όπως είναι δεξιά και αριστερά, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Στο μπροστά μέρος θα κοιτάξετε όσο μπορείτε βαθιά στον κινητήρα για να δείτε τα δοκάρια του κινητήρα, αυτά που εξέχουν δηλαδή, να μην υπάρχει κάποια τσάκιση περίεργη που δεν υπάρχει από την άλλη μεριά, να μην φαίνονται κολλήσεις. Δηλαδή, κοιτάξτε ουσιαστικά τα δοκάρια του αυτοκινήτου. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Αλλά και ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο είναι οι δύο κολόνες του αυτοκινήτου. Οι δύο κολόνες στήριξης, η μεσαία κολόνα του αυτοκινήτου και η μπροστά κολόνα του αυτοκινήτου. Γιατί συνήθως όταν χτυπήσει ένας τροχός και έρθει ο θόλος μέσα,
ο τροχός επηρεάζει πάρα πολύ την κολόνα του αυτοκίνητου. Οπότε θα πρέπει να ανοίξετε τις πόρτες, να ελέγξετε τις κολόνες και την, αυτή που είναι δίπλα στον οδηγό και στον συνοδηγό, αλλά και τις που κατεβαίνουν μπροστά. Όπως ανοίγει τις πόρτες, φαίνονται ξεκάθαρα οι κολόνες. Θα φανεί αν έχει κάποιο ιδιαίτερο χτύπημα, είτε θα είναι στοκαρισμένο, είτε θα είναι κολλημένο, είτε θα έχει κάποια κόλλα από πάνω. Εκεί πέρα προσέξτε πάρα πολύ να είναι καθαρό εκείνο το σημείο και να προσέξετε να μην είναι βαμμένο εκείνο το σημείο. Όταν έχει βαφτεί εκείνο το σημείο και η κάθε κολόνα καίει μπροστά, εκεί σημαίνει ότι υπήρξε κάποια ζημιά παλιότερα και ίσως να δημιουργήσει προβλήματα στο αυτοκίνητο, με την έννοια ότι θα πάτε κάτι μια ευθυγράμμιση και δεν θα το βρείτε ίσιο. Δηλαδή μπορεί να έχει λίγο κάμπερ παραπάνω, να βγαίνει λίγο στραβό. Δεν είναι απολύτως μεγάλο πρόβλημα αν έχει χτυπήσει, όσο να έχει χτυπήσει και να έχει γίνει ξανά σωστό. Δηλαδή ένα μικρό χτύπημα μπροστά δεν θα επηρεάσει τόσο πολύ, αλλά θα πρέπει να έχει γίνει σωστό. Για μένα το καλύτερο πριν να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο, αν σας δίνεται η δυνατότητα, μια πολύ καλή επιλογή είναι να το πάτε σε έναν ευθυγραμμισά γνωστό σας και να το βάλει στην ευθυγράμμιση και θα τα δείξει όλα. Αν το αυτοκίνητο συγκεκριμένα έχει τα μανίσια και ψαλίδια, θα τα δείξει όλα αν κάποιο τροχό έχει μεγάλο πρόβλημα, αν είναι στραβό το αυτοκίνητο και όλα αυτά. Αυτά είναι τα συνθετικά. Και κάτι άλλο που μπορεί να κάνει, το έχω κάνει 3-4 φορές και είναι ένα τρόπο να τσεκάρει αν δεν δουλεύει 100%, αλλά άμα υπάρχει κάποιο μεγάλο χτύπημα κτλ., μπορείς να ρωτήσεις τον ασφαλιστή σου, δίνοντάς του την πινακίδα του αυτοκίνητου, τον αριθμό, και μπορεί να δει όλη την προϊστορία μέσω της ασφαλιστικής. Άμα έχει κάποιο τρακάρισμα, φαίνεται. Δηλαδή, ναι, άμα έχει μια ζημιά 4-5.000 ευρώ, φαίνεται ότι είναι κάποιο χοντρό τρακάρισμα. Ακριβώς, ναι. Αυτό μόνο για τα ελληνικά αυτοκίνητα ή για τα αυτοκίνητα που έχουν χρόνια στην Ελλάδα. Αν εισάγετε ένα αυτοκίνητο και είναι νέο, δεν θα μπορείτε να έχετε μια τέτοια πληροφορία. Το χρώμα του αυτοκίνητου εξωτερικά, συνήθως όταν πάνε το αγοράσετε, οι περισσότεροι το έχουν πλημμένο. Οπότε από διαφορετικές γωνίες του ήλιου θα σας κατατοπίσει και το χρώμα, αν υπάρχουν διαφορές, και θα ξεχωρίσετε εύκολα ποια κομμάτια έχουν βαφτεί όχι. Από πολύ κοντά στο χρώμα, ενώ το κοιτάτε τους σπόρους, δηλαδή μπορείτε να συγκρίνετε τμηματικά το αυτοκίνητο και να δείτε ότι το βερνίκι σε κάποια σημεία είναι διαφορετικό από ότι σε κάποιο άλλο, ή μπορεί να υπάρχουν κάποια μπιμπίκια σε σημεία τα οποία έχουν αφήσει κατά τη βαφή, κάτι που στο εργοστάσιο δεν γίνεται. Η οροφή είναι πολύ σημαντική να την προσέξετε. Αν είναι βαμμένα τα λάστιχα στα μπαμπρίζ, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γι' αυτό, γιατί δύσκολα μονώνονται. Θα πρέπει να ελέγξετε τα λάστιχα των μπαμπρίζ, τα λάστιχα από τις πόρτες γύρω-γύρω, αν έχουν σημάδια από χρώμα. Αυτό δείχνει ότι εκείνο το σημείο είναι βαμμένο. Και τα τζάμια, μπορείτε να ελέγξετε. Συνήθως όταν αλλάζετε τζάμι, σπάνια μπαίνει το εργοστασιακό, μπαίνει κάποιο του εμπορίου. Οπότε αν δείτε τη σφραγίδα από το παράθυρο του οδηγού με το παράθυρο του συνοδηγού να είναι διαφορετική, ή όπως το μπροστά με το πίσω και τα πλευρά να είναι διαφορετικές, εκεί σημαίνει ότι κάποιο από τα τζάμια έχει αλλαχτεί και πολύ πιθανό έχει αλλαχτεί κάποια πόρτα. Πάλι δεν είναι πρόβλημα αυτό. Τα βασικά προβλήματα είπαμε ποια είναι: να μην είναι στραβό το αυτοκίνητο και να μην έχει πολύ μεγάλες σκουριές, να μην έχει σαπίλες δηλαδή. Ωραία όλα αυτά που αφορούν το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Τι γίνεται με τον κινητήρα και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να το τσεκάρουμε? Σίγουρα δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ακριβώς, να δούμε τι γίνεται, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε να το τσεκάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν σας δοθεί η δυνατότητα να πάρετε μία συμπίεση από τον κινητήρα, είναι ό,τι καλύτερο. Ιδιαίτερα αν ο μηχανικός που θα πάτε, εγώ προσωπικά σε πολλά αυτοκίνητα που πάω και φέρνω για κάποιους, μου δίνει τη δυνατότητα να παίρνω μαζί μου το όργανο συμπίεσης και παίρνω μία συμπιεσιομέτρηση του κινητήρα. Και έτσι ξέρω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ξέρω πού περίπου βρίσκονται οι συμπιέσεις για το κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά. Οπότε, κάνοντας μια συμπίεση, καταλαβαίνεις και σε τι κατάσταση βρίσκεται το κινητήρα σου, αλλά και η κεφαλή σου, και οι βαλβίδες, και τα έμβολα και όλα. Από εκεί και ύστερα, αν δεν δίνει αυτή τη δυνατότητα, που συνήθως δεν δίνεται, γιατί δεν υπάρχουν και γνώσεις για να γίνει κάτι τέτοιο, μια κρύα εκκίνηση του κινητήρα, δηλαδή αφού έχετε πάει σε αυτοκίνητο, πριν να το βάλετε μπροστά, ελέγχετε ότι είναι κρύο, είτε πιάνοντας τα κολάρα του αυτοκίνητου πριν να το βάλετε μπροστά, είτε βλέποντας απλά την ένδειξη θερμοκρασίας. Μια κρύα εκκίνηση του αυτοκίνητου είναι πολύ σημαντική ακουστικά. Αν δεν υπάρχει κάποιο κορτάλιασμα στο κινητήρα, κάποιο χτύπημα, δηλαδή με το που πάρει μπροστά, ή δυσκολεύεται να κρατήσει, δηλαδή όταν είναι κρύο, ή όλα αυτά, δηλαδή να το βάλετε μπροστά κρύο και αμέσως κρατήσει ένα σταθερό ρελαντί και δεν ακούγεται κάτι περίεργο στο κινητήρα, αυτό σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση συνήθως. Αυτό είναι ένας πολύ καλός έλεγχος. Ένας ακόμα πολύ καλός έλεγχος στα ντίζελ αυτοκίνητα συνήθως, δεν θα σας εξηγήσω το γιατί θέλει αρκετή ώρα, είναι όταν είναι ζεστός ο κινητήρας, όταν έχει πάρει τη θερμοκρασία δηλαδή λειτουργίας, έχετε αφήσει, έχει ανοίξει το θερμοστάτης, να το σβήσετε και να πάρει ξανά εύκολα μπροστά. Αυτό θα δείξει την κατάσταση του diesel κινητήρα, πόσο καλός είναι δηλαδή, και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αντιλίες και όλα τα σχετικά. Αυτό γίνεται σε αυτοκίνητα που έχουν πάνω από 100.000 χιλιόμετρα, 150 και 200 ανάλογα το αυτοκίνητο. Θα φύγουμε από τον κινητήρα,
Θα ελέγξετε εννοείται για σύνδεση, είναι και πλημμένα βέβαια, δεν μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Αλλά αν δεν είναι πλημμένο, θα ελέγξετε για τυχόν διαρροές. Σημαντικές διαρροές λοιπόν που θα πρέπει να προσέξετε είναι στα σημεία του στροφάλου, δηλαδή στην μπροστά τροχαλία και ενδιάμεσα από κινητήρα και σασμάν. Αν υπάρχει διαρροές σε εκείνα τα σημεία, τότε θα κοστίσει αρκετά για να επισκευαστεί. Αν βλέπετε διαρροές από το καπάκι πάνω, κάτι ψηλά, κάτι τέτοια, αυτά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σίγουρα θα μπορέσετε να κόψετε κάποια χρήματα από τον πολιτή. Όλα αυτά που σας είπα, ό,τι εντοπίσετε από αυτά, θα σας βοηθήσουν και στη διαπραγμάτευση της τιμής εννοείται. Ας προχωρήσουμε προς τα μέσα και να πάμε στο σύστημα μετάδοσης, στο συμπλέκτη και στον αλευγέ ταχυτήτων. Ένα αυτοκίνητο που είναι λίγο δουλεμένο, μπορείτε εύκολα να καταλάβετε και αν τα χιλιόμετρα του είναι πραγματικά από το τιμόνι του, από το αλευγέ ταχυτήτων, αλλά και από τα πεντάλ. Αν σε αυτά τα σημεία υπάρχει μεγάλη φθορά, δηλαδή είναι πολύ αλλοιωμένα όλα, τότε σίγουρα δεν έχει 50 και 60 χιλιάδες χιλιόμετρα, έχει πολύ παραπάνω από αυτό που γράφει. Κατεβάζουν τα πάντα, έτσι. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό ναι. Που. Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζουν τα χιλιόμετρα και το κάνουν σχεδόν όλοι. Λίγοι είναι αυτοί που δεν τα κατεβάζουν και σε αυτοκίνητα που δεν χρειάζεται να κατεβούν. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε ενδείξεις σε φθορά, τιμόνι, λευγέ ταχυτήτων και πεντάλ είναι πολύ σημαντικές για να σας δείξουν πόσα, αν είναι πραγματικά τα χιλιόμετρα που σας έχει πει ο πολιτής. Η αίσθηση του λευγέ όταν κουμπώνει ταχύτητα, όταν το κουνάτε στο νεκρό είναι και αυτή πολύ σημαντική. Δηλαδή, ένα λευγέ είναι πάρα πολύ μαλακό και έχει μεγάλη. Αλλά και να σημαίνει ότι είναι και πολύ δουλεμένος και άγρια δουλεμένος. Η αίσθηση του πεντάλ είναι πολύ σημαντική. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε και την κατάσταση του συμπλέκτη. Δηλαδή, αν έχει μια σωστή αίσθηση, δηλαδή αν απομονώνει είναι σχετικά ψηλά και έχει μια σωστή ροή, σημαίνει ότι είναι και το πλατό του σε καλή κατάσταση. Αφού έχετε βάλει μπροστά τον κινητήρα, μπορείτε να βάλετε μια μεγάλη ταχύτητα και με καλά τραβηγμένο το χειρόφρενο. Μπορείτε να δοκιμάσετε, π.χ. με μια Τετάρτη, να κάνετε μια αποσύμπλεξη. Αν σβήσει το αυτοκίνητο με αυτή την ταχύτητα, σημαίνει ότι ο συμπλέκτη δεν πατινάρει ιδιαίτερα. Αν δεν σβήσει και συνεχίζει να λειτουργεί, σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα με το συμπλέκτη του. Αν δεν σα δίνει τη δυνατότητα, το κάνετε βόλτα. Αν το κάνετε βόλτα, πατάτε από χαμηλά με μια μεγάλη ταχύτητα και καταλαβαίνετε πόσο ακριβώ σε τι κατάσταση είναι ο συμπλέκτη. Και τελευταίο θα αφήσω το εσωτερικό, την κατάσταση του εσωτερικού λοιπόν, όπου και αυτή μπορεί να διαμορφώσει την τιμή. Ένα καθαρό και προσεγμένο εσωτερικό, δηλαδή χωρίς κομμένα καθίσματα, φθαρμένες στα πετσαρίες και όλα αυτά. Και αυτό διαμορφώνει την ανάλογη τιμή στο αυτοκίνητο. Οπότε ένα καθαρό και σωστό εσωτερικό μπορεί να διαμορφώσει και αυτό την τιμή. Δηλαδή μπορεί να κόψει, μπορεί να έχει ένα κομμένο κάθισμα ή μια χαλασμένη ταπετσαρία, οτιδήποτε. Και εκεί θα μπορέσετε να παίξετε και με την τιμή. Αλλά είναι και θέμα γούστου, έτσι. Πιστεύω ένα ωραίο αυτοκίνητο εσωτερικά έχει να κάνει πολύ. Γιατί αυτό βλέπεις περισσότερο από το εξωτερικό, καθώς οδηγάς. Ερώτηση. Για ρίξτε. Πόσα μπορείς να καταλάβεις όταν το κάνεις βόλτα? Γιατί είναι και μερικοί αυτοί που το έχουν επάγγελμα. Πάνε, βλέπουν 10 αυτοκίνητα, το παίρνουν βόλτα. Δεν έχουν σκοπό να αγοράσουν, αλλά το παίρνουν βόλτα για να. Να το δουν απλά. Ναι, για να το δουν. Μπορείς να καταλάβεις όντως πολλά κάνοντας το βόλτα. Εσύ. Στη βόλτα, αυτό που θα καταλάβεις εύκολα είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητό σου στα σημεία της ανάρτησης κυρίως. Δηλαδή, αν πας σε έναν δρόμο με λακκούβες, θα καταλάβεις την ανάρτησή σου, το πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή να ακούγεται αυτό το κλούβιασμα που λέμε, αν χτυπάει κάτι. Την ακτίνα του τιμονιού σου, αν τραβάει στο δρόμο, αν έχει κενά η κραμαρκέρα σου, αυτά θα τα καταλαβαίνεις πιο εύκολα να βρίσκεις σε κίνηση. Αλλά για κάποιον που δεν γνωρίζει, δεν έχει ιδιαίτερες μηχανικές γνώσεις και τη λειτουργία του κινητήρα και της μετάωσης. Δηλαδή θα μπορεί εύκολα να καταλάβει αν ο συμπλέκτης δουλεύει καλά ή αν το αυτοκίνητο πατάει το γκάζι και φεύγει. Δεν κοπιάζει, δεν κόβει, δεν ρετάρει και όλα αυτά. Εγώ συνήθως δεν χρειάζεται να κάνω βόλτα τα αυτοκίνητα. Άρα είναι λίγο μύθος. Είναι λίγο μύθος, ναι. Φαίνεται ποιο αυτοκίνητο είναι καλό. Την πρώτη εικόνα κατευθείαν. Δηλαδή, μόλις θα το δεις, θα καταλάβεις. Αν έχεις γνώση, αν έχεις δει πολλά αυτοκίνητα. Αλλά αν σας δίνει τη δυνατότητα να το κάνετε μία βόλτα, καλό θα ήταν να το κάνετε. Αλλά συνήθως είναι λίγο δύσκολο γιατί πολλά αυτοκίνητα έχουν παρετωμένες πινακίδες ή βρίσκονται σε μάδες που δεν έχουν πινακίδες για δοκιμή και άλλα διάφορα. Αυτά λοιπόν είναι κάποια tips για το πώς θα επιλέξετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, να αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από τον Άκη. Άμα έχετε κάποιες άλλες απορίες που πολύ πιθανόν ξεχάσαμε να τις αναφέρουμε, γράψτε τις από κάτω στο σχόλιο. Όπως επίσης, άμα έχετε κάποια άλλη ιδέα για κάποιο ανάλογο βίντεο που μπορούμε να απαντήσουμε και να κάνουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο γι' αυτό. Ακριβώς. Γράψτε το από κάτω σε σχόλιο, δώστε μας ιδέες και πολύ πιθανό να τα δείτε σε βίντεο. Και μόνο τρίτη. Μόνο τρίτη. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Για να απαντήσουμε στο εντάξει, το μαλλί μου, το δικό του. Ραγίζει η καρδιά μου. Θα μάθω μια ερώτηση. Τι κάνεις στο Instagram είναι αυτός, κάντε. Καθόλου μου τον έφερε. Έλα, πήγαινε φέρε το μέχρι εδώ για να σκεφτείς κιόλας. Όταν περπατάς σκέφτεσαι. Αυτό γράφτηκε, όχι. Α, γράφει κανονικά.